Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαβιτολογίας Κύπρου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση της Εταιρείας Διαβιτολογίας Κύπρου για να απευθύνω χαιρετισμό στο 8ο Παγκύπριο Διαβιτολογικό Συνεδρίο. Η θεματολογία του συνεδρίου είναι πραγματικά αξιόλογη και θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές, αλλά ιδιαίτερα τους εξαίρετους επιστήμονες ιατρούς μας, τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα, που συμμετέχουν στο συνέδριο. Η σημαντικότητα του συνεδρίου είναι μεγάλη και έχει εδρεωθεί ως ένα από τα κύρια επιστημονικά δρόμενα στον τόπο μας, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών αλλά και των εθελοντών που ασχολούμαστε σε καθημερινή βάση με τα προβλήματα των μελών μας. Σκοπός όλων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με διαβήτη και ο εξυγχρονισμός της φαρμακευτικής φροντίδας που παρέχεται από το κράτος για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαβήτη. Η συμμετοχή μας στην Εθνική Επιτροπή για το Διαβήτη, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, η συνεχής επιμόρφωσή μας, η άψογη συνεργασία μας με την Εταιρεία Διαβητολογίας και η θέληση για προσφορά στον συνάνθρωπο συνιστούν τον πυλώνα επιτυχίας στο δύσκολο έργο μας. Όλοι εμείς, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, προσδοκούμε στην αγαστή συνεργασία με την ιατρική κοινότητα που ασχολείται με τον διαβήτη και σας ευχαριστούμε για τη σημερινή πρόσκληση. Ιδιαίτερα όμως, σας ευχαριστούμε για την διαχρονική στήριξη και βοήθεια που μας προσφέρετε. Καλή επιτυχία στο συνέδριο.